Άλλο είναι να το κάνεις για να το κάνεις για την πάρτι σου και να βρεις ένα χωράφι και να πεις θέλω να το δοκιμάσω και να δω το οικοσύστημα να γεννάται. Και άλλο να πεις ότι θέλω να είμαι οικονομικά βιώσιμος με προτεραιότητα το οικοσύστημα να γεννάται. Θέλει πολλή γνώση για να μπορέσουν να εφαρμόσουν τέτοια συστήματα, πολύ καλή σκέψη και διαχείριση το τι θα φυτέψεις, πότε θα φυτέψεις, γιατί θα το φυτέψεις. The almond orchard Christos Kodomanos set out to transform with our help lies in the midst of a very intensive agricultural area in a floodplain not far from Larisa in the region of Thessalia. Είμαστε ένα εγχείρημα που τρέχουμε 20 χρόνια τώρα. Ασχολιόμασταν κυρίως με τη φυσική δόμηση και τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε βάλει στο παιχνίδι και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν βιωσιμότητα, όπως είναι ενέργεια, όπως είναι φυσική καλλιέργεια. Over the past century, intensive conventional cotton farming has depleted the water table, and what used to be an abundant underground resource has become scarce. Τελείωσα τη σχολή της γεωπονίας, αλλά ναι, κάτι δεν μου πήγαινε καλά. Την απάντηση τη βρήκα κυρίως στον κόσμο της περμακουλτούρας, σε έναν ακόμα πιο εξειδικευμένο κλάδο της που μπορεί να θεωρηθεί η αναγεννητική γεωργία. Και κάτι που με προσέλκυσε απευθείας, γιατί ήταν κάτι το οποίο ήδη χρησιμοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο από καλλιεργητές και από γεωπόνους και έχει πολύ συγκεκριμένο σύστημα και πολύ συγκεκριμένες λύσεις. A food forest was planted last year and the market garden spread on a surface of about 2,000 square meters. The products are sold through a CSA directly to the customers, either through markets or baskets every week in the nearby towns. Ο εμπορικός λαχανόκηπος είναι κάτι το οποίο μπορεί να σου παράξει άμεσα έσοδα και κάτι το οποίο θα σε βοηθήσει να σε υποστηρίξει μέχρι να μπορέσει να παράγεις και να ευδοκιμήσουν οι πολιτοί σου καλλιέργειες. Lately, the CSA has bought 2 almond orchards right next to the COP site, and that is where the regenerative farming support program comes into play. Clearly, one of the main challenges here today is facing water scarcity. This translates again into high soil compaction, low diversity and high pH and low levels of organic matter. Το έδαφος χρειάζεται να αναγεννηθεί πρώτα για να μπορέσουν να δοκιμήσουν και τα φυτά. Αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει μια βελτίωση, ας πούμε, με την μεταφοκάλυψη, με το μη όργωμα, με τη μη καλλιέργεια του εδάφους. For the design phase, our main focus was to increase diversity of species and yields by selecting tree and plant crops which will shoot biomass production rocket high, aiming for the rapid regeneration of the soil, increasing fertility and reducing external inputs, thus boosting crops and financial productivity of the farm. The work here is to transform both plots into a complex agroforestry system. We will integrate vegetables, green manures, and perennial biomass producers as alley crops between the tree rows. Intercrop tree species in between the almonds were designed either for biomass and food production, as well as organic nitrogen fixation. We seek to diversify the production of the land while restoring soil fertility. Ο χρόνος είναι πολύ πιο περιορισμένος και για έρευνα
αλλά και για να πας να δεις άλλα εγχειρήματα τα οποία έχουν κάνει παρόμοια δουλειά. Αυτό μου λείπει πάρα πολύ. Δηλαδή το να πάω να δω παρόμοια εγχειρήματα, να δω τα λάθη τους, να δω τι έχουν επιτύχει. Από ανθρώπους έμπειρους αναζητώ δηλαδή αυτό το τμήμα της εμπειρίας, ότι θα εγκαταστήσουμε αυτό το πράγμα και ξέρουμε ότι θα έχει πολύ πιο μεγάλα ποσοστά όχι μόνο επιτυχίας, αλλά και επιτυχίας ανάλογα με τις δικές μου ανάγκες.